Καλώς ήλθες στην προετοιμασία για τα πρότυπα. Είμαστε δίπλα στο δάσκαλο, στο γονιό και στο μαθητή. Θα κάνουμε ένα θεματάκι να απολαύσουμε το πρόβλημα και τον τρόπο της σκέψης. Για πάμε. Λοιπόν, πάντα διαβάζω προσεκτικά και καταλαβαίνω τη σημασία των λέξεων κλειδιών. Όταν προστίθενται 4 λίτρα σε ένα δοχείο, νερό, λέει, γεμάτο κατά το 1 τρίτο, τότε γεμίζει το μισό δοχείο. Πολύ ωραία, λέει. Πόσα λίτρα είναι η χωρητικότητα του δοχείου? Λοιπόν, έρχομαι, καλή μου, έτσι, φίλοι και φίλες, να τα βάλω σε μια σειρά. Βάζω, λέει, 4 λίτρα νερό, έτσι, και ενώ αυτό είναι γεμάτο κατά το 1 τρίτο, μετά και γεμίζει. Για να δω. Όταν το δοχείο είναι γεμάτο στο 1 τρίτο, έτσι, μπορεί να καταλάβω που είναι η μέση. Δεν μπορώ να το καταλάβω εύκολα. Μετά πάει 2 τρίτα, ξεπερνάει τη μέση και πάει λέγοντας. Ξέρετε τι κάνω εδώ πέρα? Κάνω το εργαλείο, την, θα έλεγα, τη λιμουζίνα τη διαχείριση των κλασμάτων, που είναι τίτα σιδηρόμα κλάσματα. Πολλαπλασιάζω επί 2 πάνω, θα γίνει 2 έκτα. Με λίγα λόγια, τι έχω γεμίσει τώρα? Έχω γεμίσει το δοχείο κατά τα 2 έκτα, έτσι. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή, φαντάζομαι εδώ πέρα τόσο χωρί σε 1, 2, 3. Με αυτά δεν βγάζει άγγια, γιατί μέσα ήταν κάπου εδώ πέρα στο 1,5. Έτσι. Άμα είναι 1, 2, 3. Παίξτε εδώ. Εάν όμως, προσέξτε, πάω και το πάρω, το ξαναχωρίσω στη μέση εδώ, εδώ και εδώ, θα γίνει 1, 2, 3, φτάνει στο 6. Ωραία. Άρα τα 2 έκτα. Άρα για να πάω εγώ, παιδιά, εδώ στη μέση, εδώ στη μέση σταθμή, στην βαθμίδα, θα είναι τα 3 έκτα είναι τα η μέση. Εμείς όμως τι έχουμε τώρα? Έχουμε γεμάτο τα 2 έκτα. Άρα ουσιαστικά έχουμε ακόμα 1 έκτο για να πάμε στη μέση. Και αυτό το 1 έκτο, παιδιά, δίνεται στα 4 λίτρα. Άρα το 1 έκτο αντισχύει στα 4 λίτρα νερό. Αφού το 1 έκτο είναι τα 4 λίτρα, τα 6 έκτα, έτσι, θα αντιστοιχούν σε 4 επί 6 ίσον 24 λίτρα. Τώρα, επειδή εγώ δεν πήγα και τόσο καλά με το σχήμα, εσύ παίξε και κάνε τα σχηματάκια σου, έτσι, για να τα βλέπεις και ζωντανά. Φυσικά, μπορεί να είσαι και λάτρης της σκέψης της ασιολινικής, και να λες, φίλε μου, εγώ θα δοκιμάσω. Και φυσικά, ο τολμονικά, έτσι, εάν έχεις αδιέξοδο στις εξετάσεις, πας στην ισάτοπο αναπαγωγή. Ή μάλλον τη σκέφτεσαι πολλές φορές παράλληλα. Ξέρετε γιατί? Μπορεί η λύση να κρύβεται σε επιλογές. Αυτό είναι συνήθως σε θέματα που είναι λίγο μπουρδουκλωμένα, έτσι, με αριθμητικά πράγματα. Άρα, πάντα το σκέφτεσαι. Έτσι λοιπόν, άμα δοκίμαζες το 24 παράδειγμα, έτσι, θα βλέπεις τι γίνεται το ένα και το άλλο. Παίξε κι εσύ. Ωστόσο, εμείς είμαστε εδώ με τα βιβλία, τις προσομοιώσεις και τα βιντεομαθήματα εδώ πέρα, το course, να βοηθήσουμε το δάσκαλο και το γονιό να πετύχει το παιδί, τα παιδιά μας. Καλή επιτυχία!